Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κυρία Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θέλω ξεκινώντας να πω ότι είμαστε κι εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι που με τα επιμελητήρια μαζί με την οργανωμένη επιχειρηματικότητα της χώρας ξεκινάμε και κάνουμε γοργά βήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις μας επικοινωνούν και συναλλάσσονται με το δημόσιο. Νομίζω ότι η ολοκλήρωση του έργου του ψηφιακού γεμί θα είναι ένα τεράστιο βήμα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών μας και την καταπολέμηση, για να μην κρυβόμαστε εκεί πίσω από το δάχτυλό μας, των γκρίζων ζωνών που μπορούν να αναπτύσσονται όταν συναλλάσσεται μια επιχείρηση ένας πολίτης με το δημόσιο. Θέλω επίσης, πριν περάσω στην τοποθέτησή μου, να σας ζητήσω να δώσουμε άλλο ένα χειροκρότημα στη Ρένα Τιδούρου. Για την υπερπροσπάθεια, για την επιμονή και την υπομονή που έχει επιδείξει σε έναν ανελαίητο πόλεμο λάσπες. Και Ρένα, το είπα και αλλού, θέλω να το πω και τώρα, όχι απλώς δεν θα τους αφήσουμε να συσκοφαντήσουν, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Και αυτό είναι μία δική μας υπόσχεση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, κύριε Πρόεδρε, είναι και κομματική η εκδήλωση, χωρίς παρεξηγήσεις, έτσι. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι σήμερα κάνουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που έχουμε κάνει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τελευταίων ετών. Και αυτό είναι ακριβώς επειδή βεβαίως βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν την εκλογική αναμέτρηση για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και γιατί νομίζω και το πάνελ και η συμμετοχή δική σας φέρνει μαζί και τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει να οργανώσουν και να σχεδιάσουν τις δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που καλούνται να τον υλοποιήσουν. Και βεβαίως θέλω να σας αποκαλύψω επίσης ότι το Σεπτέμβριο του 2015 ήμουνα με ένα έμπειρο στέλεχος ιστορικό της πολιτικής και συζητούσαμε και είχαμε όλοι τις αγωνίες μας, ήταν μετά τις εκλογές και λέω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Μου λέει κοίταξε να δεις, τον Μάρτη του 2019 θα είσαι μια εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Θα συζητάτε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η χώρα θα έχει βγει από τα μνημόνια, θα έχει ρυθμίσει το χρέος της, θα έχει βγει στις αγορές, θα έχουν δημιουργηθεί 400.000 θέσεις εργασίας. Ποιο ήταν αυτό το στέλεχος της πολιτικής? Όχι, ήταν ένα ανύπαρκτο πρόσωπο. Δεν υπήρχε κανένας με τέτοια αισιοδοξία. Το λέω λοιπόν αυτό για να μπορέσουμε και εμείς μέσα στα προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας να συζητήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να επιταχύνουμε, αλλά μέσα στον καμβά αυτής της ιστορικής επιτυχίας για τη χώρα. Διότι αυτό που έχει συμβεί είναι καλό για τους πολίτες, είναι καλό για τις επιχειρήσεις μας, είναι καλό για τη χώρα συνολικά. Και θα σας έλεγα ακόμα και η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει πάνω σε αυτή την αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα να οργανώνεται και όχι να επισκιάζεται από άλλου τύπου ανοησίες. Οι τεχνολογίες, φίλες και φίλοι, δεν είναι κάτι το πολιτικά ουδέτερο. Η χρησιμοποίησή τους, η αξιοποίησή τους, η διάχυσή τους στην κοινωνία δεν είναι κάτι το πολιτικά ουδέτερο. Μπορούν είτε να γίνουν εργαλείο για να περάσουμε σε μια οικονομία και κοινωνία μεγαλύτερης συνοχής ή μπορούν δυστυχώς να γίνουν ο τρόπος με τον οποίο θα επιτείνουμε, θα διωγγώσουμε τις υπαρκτές και μεγάλες ανισότητες που έχουμε στη χώρα μας. Φανταστείτε, κύριε Πρόεδρε, μια επιχείρηση η οποία έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό γεμί και μια επιχείρηση η οποία δεν έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό γεμί. Η επιχείρηση η οποία έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό γεμί θα χρειάζεται λιγότερες ανθρωποώρες για να οργανώσει τη δουλειά της, για να κάνει συναλλαγές με το δημόσιο, με την ψηφιακή απομακρυσμένη υπογραφή, και η επιχείρηση η οποία δεν έχει εξυγχρονιστεί, δεν έχει περάσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα έχει μειωμένη παραγωγικότητα,
ακριβώς διότι δεν θα έχει αυτές τις δυνατότητες. Φανταστείτε κατά αναλογία ένα πολίτη ο οποίος βρίσκεται σε ένα δήμο ο οποίος είναι ψηφιακά άρτιος και ανεπτυγμένος και έναν πολίτη ο οποίος βρίσκεται σε ένα δήμο που δεν έχει προχωρήσει στον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Συνδεσιμότητες. Ο μη άρτιος ψηφιακά δήμος δεν έχει υπερυψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο. Συνεπώς, αυτός ο πολίτης δεν μπορεί να απολαμβάνει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ενδεχομένως με τον τρόπο που άλλοι πολίτες σε έναν άλλο δήμο, ψηφιακά άρτιο και ανεπτυγμένο, μπορούν να τον απολαμβάνουν. Υπηρεσίες τηλεϊατρικής, αν λάβει κανείς υπόψη και το πάρα πολύ ειδικό ανάγλυφο που έχει η χώρα μας με τους μεγάλους ορεινούς όγκους και την ισιωτικότητα. Η λειτουργία των δήμων αυτή καθ' αυτή. Πόσο καλύτερες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει ένας δήμαρχος και με πόσο μικρότερο κόστος ανά υπηρεσία όταν έχει κάνει την πόλη του μία έξυπνη πόλη, όταν έχει προχωρήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όταν έχει την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στον Δήμο, όταν έχει σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών με τρόπο ψηφιακό, όταν έχει την αποκομιδή απορριμμάτων οργανωμένη με έξυπνο τρόπο. Τι σημαίνει αποκομιδή απορριμμάτων με έξυπνο τρόπο? Αισθητήρες στους κάδους, καταγραφή των δρομολογίων των απορριμματοφόρων και βελτιστοποίηση αυτής της διαδικασίας. Δεν θα βγει απορριμματοφόρο να γυρίζει γύρω-γύρω και να αδειάζει κάδους επειδή τους παίρνει στη σειρά. Θα βγαίνει όμως το δρομολόγιο που θα οδηγεί το απορριμματοφόρο στους κάδους στους οποίους οι αισθητήρες έχουν δείξει στο κεντρικό σύστημα ότι είναι γεμάτοι και πρέπει να αδειάσουν. Και είναι γεμάτοι εκείνη την ώρα που γεμίζουν. Όχι να πάει να τους πιάσει το απορριμματοφόρο και να έχει δύο σακούλες μέσα ή να είναι ξέχυλος τρεις μέρες και να πολλαπλασιάζεται η όχληση και η δυσοσμία. Διαχείριση υδάτινων πόρων επίσης. Καταπληκτικές εφαρμογές υπάρχουν. Συνεπώς, το ποιες δημοτικές αρχές θα έχουμε μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου είναι εξαιρετικά κρίσιμο για το πώς ακριβώς θα αναπτυχθούν αυτού του τύπου οι τεχνολογίες. Ένας Δήμος ο οποίος δεν αξιοποιεί τα εργαλεία τα οποία αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή και στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά αναπτύσσει και η Περιφέρεια για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Έχουμε καταπληκτικά μέρη στη χώρα μας, ακόμα και σε κάθε γωνιά της Αθήνας, τα οποία αξίζουν μία επίσκεψη, τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Μπορούμε όμως από κοινού με τις δημοτικές αρχές να προχωρήσουμε και να διαμορφώσουμε τους όρους για να υπάρχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο τέτοιο, προσβάσιμο, που να κάνει τους προορισμούς αυτούς πάρα πολύ ελκυστικούς για επίσκεψη. Και εδώ επίσης θέλω να θυμίσω ότι ήμουνα πριν μερικούς μήνες στο Βύρονα και χάρη στην εγρήγορση και την ετοιμότητα που δείξαν οι δημοτικές αρχές υπό τον Άκη τον Κατοπόδη, ήμασταν σε θέση ο Βύρονας αυτή τη στιγμή να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης 17.000 νοικοκυριών σε ταχύτητες διαδικτύου έως και 1 Gbps. Τι είχαμε λοιπόν? Είχαμε ένα πρόγραμμα από την πολιτεία. Προσέξτε γιατί είναι κρίσιμο τι δημοτικούς άρχοντες θα έχουμε. Ένα πρόγραμμα από την πολιτεία που έλεγε βάζουμε 50 εκατομμύρια στην άκρη και τα έχουμε εκεί για να επιδοτήσουμε τη ζήτηση εκεί που θα υπάρξει ενδιαφέρον και θα ετοιμαστούν οι δημοτικές αρχές για να μπορέσουν οι πολίτες να έχουν αυτή την υπηρεσία στο σπίτι τους. Βγάλτε τώρα την εξίσωση στον Κατοπόδη. Θα πηγαίναμε εμείς, θα πήγαινε ο ιδιώτης πάροχος τηλεπικοινωνιών να απλώσει το δίκτυο και θα είχαμε απλώς κάνει μια τρύπα στην άσφαλτο. Δεν θα είχαμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη 1.000 από τα 17.000 νοικοκυριά στην όμορφη γειτονιά του Βύρονα να είναι διασυνδεδεμένα σε αυτές τις υπερυψηλές ταχύτητες. Έρχομαι λοιπόν να σας πω ότι εδώ χρειάζεται ένας ενιαίος κεντρικός σχεδιασμός όπου η πολιτεία θα βάλει και το εκτοπισμά της και θα προτάξει με τον δημοκρατικά οργανωμένο της τρόπο τις προτεραιότητες και θα συντονίσει τις δυνάμεις της εν προκειμένου και με την τοπική αυτοδιοίκηση και την οργανωμένη επιχειρηματικότητα.
θέλω να σταθώ σε 2-3 κεντρικά έργα τα οποία αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο μας. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Νομίζω είναι η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο. Θα μου επιτρέψετε. Πατάω από εδώ. Έλα ρε η Αναστασία μου, είμαι και ψηφιακής πολιτικής και είμαι εκθέτης. Έχουμε αυτή τη δυσλειτουργία, ζητάμε συγγνώμη. Όχι, πες μου την απατάω, θα το κάνω. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Έλα. Εντάξει. Λοιπόν, σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Σε αυτό το σύστημα πάνω θα κουμπώσουν εντός εισαγωγικών και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι κάνει λοιπόν το έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων? Διασυνδέει 21.000 φορείς του δημοσίου. Προσέξτε λίγο να δείτε κάτι. Τι κληρονομήσαμε? Κληρονομήσαμε μια κατάσταση όπου πολλοί φορείς του δημοσίου είχαν αναπτύξει το δικό τους σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων εσωτερικά στον οργανισμό τους. Πολλά από τα συστήματα τα οποία είναι ήδη ανεπτυγμένα δεν είναι όμως διαλειτουργικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούν μεταξύ τους να συνομιλούν. Τι κάνει λοιπόν αυτό το μεγάλο έργο? Φτιάχνει ένα κόμβο διαλειτουργικότητας όπου υποχρεώνει όλους τους φορείς του δημοσίου να κάνουν μια δουλειά. Να κάνουν συμβατά αυτά τα συστήματά τους με τον κεντρικό κόμβο διαλειτουργικότητας. Φανταστείτε μια δασκάλα η οποία μπαίνει σε μια τάξη και λέει στα παιδιά: δεν θα μιλάτε μεταξύ σας, θα μιλάτε μόνο μέσω της δασκάλας σας. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και δίνει αυτό το έργο 150.000 ψηφιακές απομακρυσμένες υπογραφές στους δημόσιους λειτουργούς. Ο Ομιλών έχει την ευτυχία αυτή τη στιγμή να έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο σε ένα Υπουργείο το οποίο είναι απολύτως ψηφιοποιημένο στην εσωτερική του λειτουργία. Δεν διακινείται έγγραφο τυπωμένο στο Υπουργείο μας. Τα πάντα έρχονται σε ηλεκτρονική μορφή, σε μια ενιαία κονσόλα. Έχουμε καταγραφή της ροής εργασιών. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι ότι μου έρχεται κάτι σαν ένα email, κατεβάζω το έγγραφο, κολλάω μια ψηφιακή υπογραφή απάνω, μετά το επισυνάρτω κάπου και το ξαναστέλνω με email εκεί που πρέπει να σταλεί. Είναι ενσωματωμένες στο σύστημα ροής εργασιών. Θα με καταλάβετε όσοι ασκείτε διοίκηση για το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Που σημαίνει με το που πέφτει η υπογραφή στο έγγραφο, πάει κατευθείαν στον άνθρωπο ο οποίος πρέπει να το διεκπαιρεώσει. Και έχουμε με τον Γιώργο τον Φλωρεντή, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας, εικόνα ανά πάσα στιγμή για το τι συμβαίνει με κάθε έγγραφο που έχουμε υπογράψει από τις 9 πρώτου του 2018. Την ακριβή και απόλυτη εικόνα, με ακρίβεια δευτερολέπτου. Πότε μπήκε η κάθε υπογραφή? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Διότι ακριβώς στη βάση αυτών των δεδομένων τα οποία συλλέγουμε, μπορούμε να αξιολογήσουμε τις διαδικασίες μας εκ των υστέρων για να τις βελτιστοποιήσουμε. Κατά ανάλογο τρόπο, νομίζω λοιπόν, και επειδή αυτό το έργο, όπως λέει και η διαφάνεια, θα εξοικονομήσει 380 εκατομμύρια ευρώ κατέτος, αυτό είναι, προκύπτει ο αριθμός. Συγγνώμη, να πάρω λίγο νεράκι. Από μία μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία κατά τη γνώμη μου υποτιμά τα θετικά αποτελέσματα της πλήρους ανάρτησης αυτού του έργου, διότι, και αυτό λέει και η προσωπική και η συλλογική μας εμπειρία, Λευτέρη, μη με διαψεύσεις σε παρακαλώ σε αυτό, από την ανάπτυξη του έργου η παραγωγικότητα ανεβαίνει πάρα πολύ και δεν χρειάζεται να προσπαθήσω πολύ, νομίζω, για να σας πείσω το τι σημαίνει για τον κάθε δημόσιο λειτουργό να έχει την αίσθηση ότι η πολιτική ηγεσία και οι γενικές διευθύνσεις έχουν την απόλυτη εικόνα το πού βρίσκονται τα έγγραφα τα οποία είναι μέσα στη διαδικασία υπογραφών και διεκπαιρέωσης. Έτσι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι είναι ένα σύστημα διαφανές, ένα σύστημα το οποίο δεν χρειάζεται να έρθεις, ας πούμε, 3 μήνες μετά για να δεις και να θυμηθείς τι έχει γίνει με κάτι το οποίο έχεις υπογράψει και στο μυαλό σου είναι τελειωμένο και διεκπαιρεωμένο, αλλά το έχεις εντελώς μπροστά σου. Αυτό το έργο είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να φτιάξουμε την Εθνική Ψηφιακή Πύλη. Φίλες και φίλοι, δεν έρχομαι εδώ μπροστά σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, να πω ότι ανακαλύπτουμε την Αμερική εκ νέου. Υπάρχει τεχνογνωσία ανά τον κόσμο, την οποία με χαρά την υιοθετούμε και την αντιγράφουμε. Έχουμε επισκεφθεί και εγώ και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής την Εσθονία 2 και 3 φορές. Εκεί έχει αναπτυχθεί λοιπόν το λεγόμενο σύστημα X-Road, το οποίο είναι η υπηρεσία μιας τάσης για πολίτες και επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Όπου ακριβώς εκεί μπορεί ο πολίτης και η επιχείρηση να κάνει
όλες τις δουλειές που κάνουμε το δημόσιο παράδειγμα. Και γιατί είναι και απαραίτητος ο κόμβος διαλειτουργικότητας, να σας πω. Εάν υπάρχει μία, ας πούμε, μικρή εταιρεία η οποία θέλει να πάει να καταθέσει μία προσφορά για ένα μικρό έργο σε ένα δήμο, φτιάχνει κάποια παρτέρια λοιπόν ο Κατοπόδες και ο Κάτσης εδώ τώρα τον βλέπω μπροστά μου, έχει μία μικρή τεχνική εταιρεία και θέλει να πάει να καταθέσει μία προσφορά. Εάν έχει μπει στο ηλεκτρονικό γεμί και έχει πάρει την απομακρυσμένη ψηφιακή του υπογραφή, η εταιρεία του, προσέξτε τώρα πως το ένα έργο έρχεται δίπλα στο άλλο και κουμπώνουν, θα μπορεί να πάει να καταθέσει την προσφορά και εκείνη την ώρα το σύστημα μπορεί να επικοινωνήσει με τη φορολογική αρχή για να μας πει αν έχει φορολογική ενημερότητα η εταιρεία του, με την ασφαλιστική αρχή για να μας πει αν έχει ασφαλιστική ενημερότητα, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να μας πει αν έχει καθαρό ποινικό μητρό, αν μπορεί να συμμετέχει και αν δεν έχει τελεσιδικήσει εναντίον του μια καταδίκη η οποία του απαγορεύει. Αυτό θα ήταν αδύνατο αν δεν υπήρχε διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, αν δεν ήταν τα συστήματα της εφορίας των ασφαλιστικών ταμείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης έτοιμα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ποια είναι η αρχή στην οποία βασίζεται αυτό το σύστημα? Ότι το δημόσιο δεν δικαιούται να ζητήσει από τον πολίτη ή την επιχείρηση ένα χαρτί το οποίο μπορεί να βρεθεί σε ένα άλλο σημείο του δημοσίου. Ήρθε και ο Νάσος Ολιόγλος, ένα χειροκρότημα, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι. Έχει αρκετή δύναμη, θα του δώσουμε και εμείς άλλη τόση για την κρίσιμη μάχη στο Δήμο της Αθήνας, όπου ήδη έχει καταφέρει και έχει ένα στίγμα το οποίο νομίζω έχει κάνει τη διαφορά και θα κάνει και μια παρουσία που θα κάνει πολλούς να τρίβουν τα μάτια τους. Η Εθνική λοιπόν Ψηφιακή Πύλη. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους, οριμάζουμε σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας ένα ακόμα έργο για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τους Δήμους μέσα σε ένα ενοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον που θα στηριχτεί στον υφιστάμενο κόμβο Gov Hub. Έχουμε επίσης τις εφαρμογές έξυπνης στάθμευσης. Πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα ένα έργο το οποίο θα είναι με μια συμφωνία πλαίσιο. Στέλιο, να ρωτήσω λίγο το Στέλιο τώρα, είναι για πόσες χιλιάδες θέσεις, 20.000 θέσεις στάθμευσης στην πρώτη του φάση. Η αυτοδιοικητική σπεύσατε να κάνετε κυκλοφοριακές μελέτες, να τις υποβάλλετε και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού του έργου. Και βεβαίως αυτό είναι, θα σας έλεγα, και πάρα πολύ σοβαρή πρώτη ύλη προγραμματική για δημοτικές παρατάξεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά αυτή η ατζέντα έχει μπει στην προεκλογική συζήτηση τη δημοτική, αλλά είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί και πρέπει να γίνει. Δεν θα σας φάω χρόνο. Έχουμε και το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Να το προχωρήσουμε λίγο. Τι πατάς, παιδάκι μου, εδώ? Α, enter, εντάξει. Δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε? Έχουμε άλλα δύο έργα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν, το πρώτο με τους έξυπνους αθλητικούς χώρους, την εμπειρία επίσκεψης σε έναν αθλητικό χώρο, έτσι, με Wi-Fi ή ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ, υπηρεσίες τις οποίες μπορείς να παίρνεις στο κινητό σου όταν συνδέεσαι και βεβαίως ένα σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας με έξυπνους μετρητές για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στους αθλητικούς χώρους, όπου μπορεί πραγματικά εκεί να έχουμε εξοικονόμηση των πόρων. Ένα ζήτημα το οποίο θυμάμαι και εγώ στην Κεσαριανή όταν ήμουν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος το 1998. Ήμουνα σε ηλικία, είχα δικαιώματα ψήφου, μην ανησυχείτε, για με κοιτάει ο Μουζάλας λίγο ύποπτα. Ακόμα και τότε συζητιόταν το πώς μπορεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος να οργανωθεί και να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει να προσφέρει στον πολίτη της γειτονιάς για να εξυπηρετηθεί. Νομίζω ότι ένα τέτοιο έργο δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες, δηλαδή η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορεί πραγματικά εδώ πέρα να φέρει έτσι πάρα πολύ σημαντικά βήματα στον χώρο αυτόν. Επιτρέψτε μου επίσης να μιλήσω για το έργο Wi-Fi 4GR. Μιλάμε για 3.000 σημεία
hot spots σύνδεση σε όλη τη χώρα με προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι επίσης εδώ πέρα μια περίπτωση την οποία ανακαλύπτουμε την Αμερική. Είναι ένα έργο το οποίο αναπτύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κόλλησε διότι υπήρξε πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, φαντάζομαι, από ό,τι αρχικά υπολόγιζαν. Αφορούσε γύρω στους 6 με 7.000 δήμους, όχι όλους. Εκεί υπήρξε μια κατηγοριοποίηση σε σχέση με το μέγεθος. Τελικά δεν προχώρησε, ξαναξεκινάει. Εμείς οργανώνουμε λοιπόν αυτό το έργο. Αυτό θα λειτουργήσει με την μέθοδο του κουπονιού, όπου οι δημοτικές αρχές θα επιλέγουν τον πάροχο της επιλογής τους και σε επιλεγμένα σημεία θα μπορούν να έχουν σύνδεση με Wi-Fi. Επιτρέψτε μου τώρα να επανέλθω λίγο και να ολοκληρώνω σιγά σιγά για να προχωρήσει η συζήτηση στο ζήτημα το τι σημαίνει να απλώνουμε την τεχνολογία με δίκαιο τρόπο και να επανέλθω σε αυτό παρουσιάζοντάς σας τους τρεις πυλώνες του έργου του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου. Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο είναι κομμάτι της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και είναι το σχέδιο με το οποίο προχωράει η Ελλάδα στις επόμενες γενιές συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο. Τρία έργα έχουμε αυτή τη στιγμή. Το Rural Broadband, το οποίο είναι ολοκληρωμένο αυτή τη στιγμή και για το οποίο βραβεύτηκε η Ελλάδα. Συναντήσαμε πάρα πολλές δυσκολίες, σας βεβαιώ, να το ξεκολλήσουμε, διότι το κληρονομήσαμε βαλτωμένο. Και η Ελλάδα έχει βραβευτεί για την αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη του δικτύου. Εκεί όμως, τώρα για να καταλάβετε λίγο και το πόσο δύσκολο είναι κάτι να φτάνει στην κοινωνία με τρόπο αποτελεσματικό, χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη εγρήγορση, νομίζω, από την ρυθμιστική αρχή, ούτως ώστε το προϊόν με το Rural Broadband να φτάνει και με τρόπο έτσι οικονομικά προσβάσιμο, ας πούμε, στους πολίτες της επαρχίας, οι οποίοι κατά τεκμήριο έχουν χαμηλά εισοδήματα. Δεν έχουν πολύ ψηλά εισοδήματα. Δηλαδή, το να κάνεις ένα έργο και το τελικό προϊόν να είναι μια σύνδεση η οποία κοστίζει στον πολίτη της επαρχίας 60 ευρώ το μήνα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να πας στην επόμενη γενιά της συνδεσιμότητας, διότι είναι ένα πάρα πολύ ακριβό προϊόν. Συνεπώς, εδώ πέρα νομίζω ότι χρειάζεται έτσι λίγο όλες οι μεριές να έχουν μεγαλύτερη πρόνοια και μέρημνα. Super Fast Broadband. Το Super Fast Broadband είναι το έργο για το οποίο σας μίλησα, το οποίο αναπτύξαμε και σε άλλους δήμους, αλλά και στο Βύρωνα με τον Άκη τον Κατοπόδη. Αυτό λειτουργήσε με την επιδότηση της ζήτησης για σύνδεση με οπτική ίνα με ταχύτητες 100 Mbps στους 1 Gbps. Προϋπολογισμός 50 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε να δείτε τώρα, επιτρέψτε μου μια πολύ μικρή παρένθεση. Τι πρόβλημα είχαμε σε αυτά τα έργα? Έχουμε το εξής. Έχουμε την ψηφιακή στρατηγική, την ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λέει ότι μέχρι το 2025 το 50% των οικοκυριών πρέπει να έχουν συνδέσεις όπως αυτές που τους δίνει ο Κατοπόδης. Δηλαδή, τόσο γρήγορες. Και είχαμε υπάρχοντα δίκτυα και επιλογές των ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες δεν ήταν συμβατές με αυτό το σχέδιο. Γιατί? Τι θέλουν οι ιδιωτικές εταιρείες? Να κάθονται πάνω στο υπάρχον δίκτυο και να πληρώνονται για τη χρήση του. Έτσι δεν είναι πολύ πιο εύκολο αυτό από το να κάνεις 4 δις επενδύσεις μέχρι το 2022 για συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας? 4 δις επενδύσεις, ιδιωτικές και δημόσιες λοιπόν, θα γίνουν στην Ελλάδα μέχρι το 2022 για συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας. Και εδώ να σας εξομολογηθώ ότι είχαμε και πάρα πολύ έτσι, δύσκολες, όχι στιγμές, δύσκολους καιρούς με τους ιδιώτες παρόχους. Όταν αντελήφθησαν ότι η πολιτεία δεν υπάρχει περίπτωση να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκό ή ελληνικό δημόσιο χρήμα για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τεχνολογίες οι οποίες σε 2 χρόνια θα είναι ξεπερασμένες, καταλάβαν ότι πρέπει να πάνε να επενδύσουν στις τεχνολογίες του μέλλοντος. Τους ήρθε βεβαίως πιο ακριβά, αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι αυτό ήταν μια απαραίτητη κίνηση για τη χώρα. Και έρχομαι... Επειδή εκεί που υπήρχε δίκτυο και για να μην πέσουμε πάνω και στους δεδαλώδεις κανονισμούς της ΕΕ, η μόνη λύση που υπήρξε ήταν να επιδοτήσουμε τη ζήτηση, κουπόνι δηλαδή στον καταναλωτή, ο οποίος ξανά επιλέγει τον παροχό του και πάει και συνδέεται με τη σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας και ρωτάει κανείς τι γίνεται, βρε παιδιά, με αυτόν τον άνθρωπο που μένει σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει, δεν υπήρξε στο παρελθόν εμπορικό ενδιαφέρον και άρα είναι λευκή ως προς τη συνδεσιμότητα. Εκεί ακριβώς έχουμε ξανά
μια μεγάλη δημόσια παρέμβαση. Το έργο Ultra Fast Broadband που αφορά τις περιοχές στις οποίες δεν είναι σαν την πυκνοκατοικημένη περιοχή του Βύρωνα, όπου υπήρχε το εμπορικό ενδιαφέρον και η επιδότηση της ζήτησης από τη μεριά της πολιτείας φέρνει το προϊόν στον καταναλωτή. Μιλάμε για τις περιοχές οι οποίες θα καλύψουν περίπου το 20% των νοικοκυριών στην Ελλάδα, τα οποία χωρίς αυτό το έργο θα μένανε έξω από αυτές τις τεχνολογίες. Προσέξτε να δείτε τι θα γινότανε. Είχα πριν 1,5 περίπου 2 χρόνια συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ενός τηλεπικοινωνιακού κολοσσού. Δεν θα πω το όνομα για να μην μας πούνε ότι διαφημίζουμε. Μου είπε λοιπόν το εξής. Αυτός ο άνθρωπος είναι αρκετά εύπορος, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Μένει λοιπόν σε μια ακριβή περιοχή στο Μιλάνο. Έξω από το σπίτι του περνάνε 3 εταιρείες τηλεπικοινωνιών οπτική ίνα. Δηλαδή, σκάφτηκε ο δρόμος έξω από το σπίτι του 3 φορές για να περάσει ακριβώς η ίδια υποδομή. Δεν διαφέρει η οπτική ίνα που βάζει η μία εταιρεία από την οπτική ίνα που βάζει η άλλη εταιρεία, είναι οπτική ίνας. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα κοινωνική σπατάλη σαν να είχαμε 2 δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αθήνα. Δηλαδή, να σκάψουμε 2 φορές το δρόμο για να περάσουμε 2 φορές υποδομή η οποία κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Προσέξτε τώρα οι σπατάλοι, έτσι. Και αυτοί ανταγωνίζονται στην υποδομή έξω από το σπίτι του ίδιου ανθρώπου για το ποιος θα τον πιάσει πελάτη. 20 χιλιόμετρα παρά έξω που μένουν οι συνταξιούχοι γονείς του δεν έχει πάει κανείς. Καταλάβατε πώς μπορεί η έλλειψη δημόσιας παρέμβασης και σχεδιασμού να αφήσει ολόκληρα κομμάτια της χώρας έξω από τις νέες τεχνολογίες. Και εκεί χαιρέταμε τον Πλάτανο. Φανταστείτε να αφήναμε την Ήπειρο χωρίς να τελειώσει η Ιωνία οδός, χωρίς να υπάρχει μέρημνα για αναβάθμιση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Εάν τη βρίσκαμε μία φορά στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης μέχρι στιγμής, νομίζω ότι και για τα επόμενα 50 χρόνια θα το είχαμε ακριβώς καταφέρει. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε και το 5G, το οποίο έχουμε πιλωτική εφαρμογή σε 3 πόλεις στην Ελλάδα μέχρι στιγμής, μακάρι να υπάρξει και 4η. Είμαστε ακόμα σε συζητήσεις με το Δήμο της Πάτρας, Ζωγράφου, Τρίκαλα και Καλαμάτα. Εδώ πέρα είναι και όλη η Ευρώπη πάει με πολύ αργούς ρυθμούς, αλλά νομίζω ότι και εκεί πέρα θα μπορέσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα πάνω στα οποία οικοδομούνται πάρα πολύ σοβαρές υπηρεσίες. Μαζί με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, επειδή καμία τεχνολογία, εάν δεν γίνει τεχνολογία των ανθρώπων, δεν είναι τεχνολογία βαθιά, είναι τεχνολογία νεκρή. Μαζί με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, λοιπόν, προωθούμε και 2-3 έργα για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Τώρα εδώ επιμένει να πω και για τον τουρισμό και για την τουριστική πύλη η Αναστασία. Τι έλεγα πριν, Αναστασία μου? Λοιπόν, έλεγα για το 5G. Όχι, για τα digital skills, ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε μαζί με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο την εκπαίδευση 250.000 Ελλήνων σε Digital Weeks, τα οποία γίνονται ανά την Ελλάδα. Έχουμε επίσης υποβάλει προς χρηματοδότηση το έργο για τη λειτουργία ενός πρότυπου ψηφιακού κέντρου στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Μύζωνος Ελληνισμού. Και βεβαίως, πάμε λίγο πίσω, εδώ για το ψηφιακό οικοσύστημα για τον τουρισμό, αντιλαμβάνεστε ότι όταν λέμε ότι οι Δήμοι μπορούν να φτιάξουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο, εδώ θα υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα στην οποία αυτό το περιεχόμενο θα κουμπώνει επάνω. Και άρα ο επισκέπτης θα μπορεί από μια πύλη να δει τι μπορεί να επισκεφτεί και πώς μπορεί να μεταφερθεί εκεί που θέλει να μεταφερθεί. Και βεβαίως, εδώ πέρα έχουμε και με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας την στήριξη των οπτικοακουστικών παραγωγών. Ήδη η Ρένα Ιδούρου, πρώτη από όλους τους περιφερειάρχες, έχει κινήσει τις διαδικασίες για να έχει film office στην περιφέρεια. Τι σημαίνει film office της περιφέρειας? Σημαίνει μια πύλη υποδοχής για κάποιον που θέλει να κάνει μια οπτικοακουστική παραγωγή, όπου μπορεί να έχει και την συμβουλή του για το σε ποιες μεριές μπορεί να πάει να γυρίσει ένα φιλμ και το πώς να διαχειριστεί άλλα γραφειοκρατικά ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι ξεπερνάμε με το συγκεκριμένο σχέδιο. Και θέλω να ευχαριστήσω και από το βήμα αυτό το Λευτέρη τον Κρέτσο, γιατί δούλεψε ασταμάτητα
Δούλεψε ασταμάτητα για να μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ήδη εγκεκριμένες πάνω από 30-35 παραγωγές από τις 45 που μας έχουν υποβληθεί. Μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος δεν έχει ψηφιστεί περισσότερο από 1,5 χρόνο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε σε θέση να πληρώνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Έχουν ήδη δημιουργηθεί θέσεις εργασίας και θα έλεγα εδώ ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να υποτιμούν το ρόλο που παίζει το οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Οι μελέτες λένε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος θα περνάει μπροστά από μια οθόνη περίπου 8 ώρες την ημέρα. Από εκεί θα παίρνει πληροφορίες και από εκεί, από την ίδια οθόνη ενδεχομένως να παίρνει και την ψυχαγωγία του και να εξυπηρετείται και από το δημόσιο. Συνεπώς το να έχεις τη δυνατότητα να παρουσιάσεις την πόλη σου, το χώρο σου μέσα από αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες μπορεί να κάνει τη διαφορά. Συγγνώμη που σας κούρασα, αλλά νομίζω ότι καταλάβατε ότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο έτσι το πιστεύουμε πάρα πολύ βαθιά στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και φιλοδοξούμε να το φέρουμε και στο κέντρο της συζήτησης για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες είναι μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ.